πάμε. Παγκόσμια καταρχάς, στο διεθνές περιβάλλον υπάρχει μια έντονη ρευστότητα. Δεν το βλέπετε. Δεν το έχετε ανακαλύψει ακόμα. Είναι μια μεταβατική φάση στην μετααμερικανική Pax Americana. Δηλαδή πλέον περνάμε σε μια άλλη δυναμική. Είχαμε μια 30 ετία μονοπολικής αυτοκρατορίας που λεγόταν Αμερική. Πριν είχαμε το δίπολο Σοβιέτ και Δύση. Και τώρα αναπτύσσεται ένας πολυπολικός κόσμος. Το έχω πει χίλιες φορές. Χρόνια τα λέω αυτά. Κυρίαρχη αντίληψη λοιπόν στην Ελλάδα είναι αυτή ενός μονοπολικού κόσμου. Σαν τον ψυχρό πόλεμο να έχει τελειώσει οι πολιτιστές και υπάρχει μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Προφανώς και αυτή η ανάλυση είναι εντελώς εκτός πραγματικότητος. Εκτός. Όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας είναι εκτός πραγματικότητος. Η ΗΠΑ, η Κίνα και η Ρωσία είναι οι κυρίαρχοι διεθνείς δρόντες και κάτω από αυτές υπάρχουν κάποιες μεσαίες δυνάμεις. Έτσι. Τρεις μεγάλες πόλεις, Τρίπολων και από κάτω υπάρχουν άλλες μεσαίες δυνάμεις. Όλοι οι υπόλοιποι είναι αυλικοί. Μεταξύ αυτών των υπολείπων ταξινομούν και τη χώρα μας. Το ελληνικό πολιτικό προσωπικό ότι είμαστε αυλικοί. Εξού και το μισό σύστημα του κ. Μητσοτάκη το συνήθι είναι με τη Γερμανία και άλλοι με την Αμερική. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό η Τουρκία επιχειρεί να αναβαθμιστεί στον παγκόσμιο κάτω. Και καλά κάνει. Και μπράβο του Ερντογάν. Α, άλλο τόνα, άλλο τάλο. Το ότι κοιμάσαι όρθιος δεν σημαίνει ότι ο γειτονά σου, ο οποίο είναι εξύπνιος. Α, οι ελληνικές ελίτ ελπίζουν πως κάποιοι ισχυροί του κόσμου θα τιμωρήσουν την Τουρκία για τις βλέψεις της. Και χάρηκαν τόσο πολύ με την επίσκεψη Δέντια που νομίζουν ότι οι Αμερικανοί θα στείλουν τον έκτο στόλο και να βομβαρδίσει την Κωνσταντινούπολη, να βομβαρδίσει την Άγκυρα, να βομβαρδίσει την Τουρκία. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Και μάλιστα λέει θα ανταμείψει και την Ελλάδα για την υπακοή της, δηλαδή για τη γεωπολιτική της ανυπαρξία. Ο υπάκουος, ο φιλίκουος των ξένων, είναι προδότης, έλεγε ο Καποδίστριας. Δεν το λέγε τυχαία. Δεν το λέγε καθόλου τυχαία. Η ΗΠΑ για τους δικούς τους λόγους θεωρούν ακόμα πως η Ρωσία είναι η αυτοκρατορία του κακού. Λόγω Biden. Τέλος. Παπ, απέναντι. Αυτό σημαίνει πως η Δύση εξαπολύει ολοκληρωτική επίθεση κατά της Μόσχας. Είναι δεδομένο. Και αυτό επιχειρείται από τον Biden και την ομίγυρή του. Σε δεύτερο χρόνο το ίδιο κάνει και κατά της Κίνας. Το έκανε και ο Τραμπ αυτό. Και ο Biden. Και ο Obama. Προφανώς το αποτέλεσμα θα είναι ένας άξονας Μόσχας-Πεκίνου. Φαίνεται ρε παιδιά. Μία μονοκρατορία, που θεωρεί τον εαυτό της υπερδύναμη, η ΗΠΑ, χτυπούν ταυτόχρονα σε δύο σημεία. Κίνα και Ρωσία. Στο πλαίσιο αυτό πιστεύει κανείς πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δεχτούν η Τουρκία να χαθεί από τη Δύση. Πιστεύεις ρε. Είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι άμα γίνει το δίπολο που έγινε ήδη και τρίπολο, τετράπολο, Κίνας, Ρωσίας, θα αφήσουν οι δυτικοί να χαθεί η Τουρκία από τη Δύση. Θα της δώσουν κάτι. Και αυτό το κάτι είναι η Κύπρος που το έχει πάρει έτσι κι αλλιώς και το Αιγαίο μαζί με την εκμετάλλευση. Αυτό θα του δώσουν οι Αμερικανοί που ουσιαστικά υπακούει ο Δέντιας. Και είναι υπάκος. Το ίδιο η Γερμανία που βολεύεται με την Τουρκία. Όσο και μάλλον με την Άγκυρα, ο σκοπός της Δύσης είναι η Τουρκία να επανέλθει στο ΝΑΤΟ. Πλήρως. Γιατί αν επανέλθει αυτή στο ΝΑΤΟ, δυσκολεύεται η Ρωσία, Δαδανέα και τα λοιπά προς το Αιγαίο και σφίγγεται. Και εκεί θα αναγκαστεί να επιλέξει η Ρωσία την Κίνα, αντί να έχουμε τη Ρωσία με το μέρος μας, γιατί η Κίνα από το 26 και μετά θα παλεύεται. Η Κίνα από το 25 και μετά 26 δεν θα παλεύεται, στο λέω από τώρα. Η Ελλάδα ερμηνεύει λοιπόν λάθος την κατάσταση, διότι κινείται στην παλαιολιθική σκέψη. Σειρώμαστε πίσω από το άρμα των Γερμανών, οικογενειακός και τέλος, όλα καλά. Σειρώμαστε πίσω από το άρμα των Αμερικανών και τέλος όλα καλά. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Αναδιάταξη του πλαισίου σκέψεως. Αυτό προτείνει η ελληνική λύση. Και το λέω στοιχεία. Γνωρίζουμε ένα αντικείμενο. Έχω μια ομάδα διεθνολόγων, εμπειρογνωμόνων που ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά. Δεν τα λέω στοιχεία εγώ. Αλλά είπαμε, στην Ελλάδα σου ψηφίζετε αυτούς που σας δολοφόνησαν. Ψηφίζετε αυτούς που σας πτώχευσαν. Ψηφίστε αυτούς που σας πρόδωσαν και όχι αυτούς που ξέρουν και μπορούν να κάνουν την Ελλάδα καλύτερη. Μια τραγέστα. Μία. Ο Θεός να ευλογεί.